Με αφετηρία τα Γιάννενα του 1795 και την αναγνώριση του χαμένου τάφου του Σέρβου δεσπότη του Δεσποτάτου των Ιωαννίνων Θωμά Πρελιούμποβιτς, ξεκινά το νοητικό ταξίδι στο χρόνο που περιγράφει η Φωτεινή Παπαδημητρίου μέσα από το νέο της βιβλίο. Το Δεσποτάτο της Λίμνης, όπως είναι ο τίτλος του, παρουσιάζεται αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην αίθουσα Βασίλειος Πρισινέλλας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, σε μια εκδήλωση την οποία θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Το βιβλίο αποτελεί μια νοητή διαδρομή που φτάνει ως τα μισά του 14ου αιώνα και καταλήγει πίσω στα Βυζαντινά Γιάννενα παραμονές της άλωσης, παρουσιάζοντας τις περιπλανήσεις του κεντρικού ήρωα καθ' όλη τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, με ενδιάμεσες στάσεις στη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και το Μιστρά. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει τη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Βασίλειος Πρισινέλλας το βιβλίο της Φωτεινής Παπαδημητρίου, το Δεσποτάτο της Λίμνης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο φιλόλογος και συγγραφέας Σπύρος Γόγολος, η διδάκτορ φιλοσοφίας και μέλος του επιστημονικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Πουκουβάλα και ο δόκτορ Γιώργος Παπάς, γιατρός και συγγραφέας. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στα Ιωάννινα στα 1795. Ο Κοσμάς Μπαλάνος αναγνωρίζει στα θεμέλια του νέου σαραγιού του Αλή Πασά το χαμένο τάφο του Σέρβου δεσπότη του Δεσποτάτου των Ιωαννίνων, Θωμά Πρελιούλομπιτς. Έτσι ξεκινά ένα νοητικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, για το οποίο θα μας μιλήσει στη συνέχεια η αγαπητή συγγραφέας Φωτεινή Παπαδημητρίου, την οποία συγχαίρω θερμά για το εξαίσιο ιστορικό της μυθιστόρημα και εκφράζω το θαυμασμό μου γιατί πέρα από την πολύ ωραία ενασχόληση με το λειτουργήμα της παιδιάτρου, αφιερώνει δημιουργικό χρόνο και για να μας προσφέρει ένα τόσο άρτια γραμμένο βιβλίο για την πόλη μας. Εύχομαι το πόνημά της να είναι καλοτάξιδο και να ακολουθήσουν και άλλα έργα της. Η προσφορά της στον τομέα των γραμμάτων, ένας τομέας που έχει κάνει διάσημα τα Γιάννενα, είναι αξιοθαύμαστη και σημαντική. Όπως τόνισε η Φωτεινή Παπαδημητρίου, αφετηρία για την έναρξη της συγγραφής του νέου βιβλίου αποτέλεσε η αγάπη για τον τόπο καταγωγής της και την ιστορία του. Στόχος της να μεταβιβάσει τη γνώση που απέκτησε μέσα από τη μελέτη της ιστορίας και τη συγγραφή του βιβλίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου για τα καλά της λόγια. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Δήμο Ιωαννιτών, όλο το Πνευματικό Κέντρο για τη στήριξη αυτής της εκδήλωσης. Το βιβλίο μου λοιπόν όντως ξεκινά το 1795 που βρίσκεται ο τάφος του Θωμά Πρελιούμποβιτς. Από εκεί και ύστερα όμως ξεκινάει ένα νοητικό ταξίδι πίσω στο χρόνο όταν ο Σέρβος δεσπότης του Δεσποτάτου των Ιωαννίνων κυβερνούσε, δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες του 14ου αιώνα. Σε εκείνο το διάστημα ο ήρωάς μου μεγαλώνει. Στη συνέχεια το βιβλίο τον ακολουθεί, τον ήρωα αυτό, στις περιπλανήσεις του στην Ιστεροβυζαντινή Θεσσαλονίκη του Μανουήλ Παλαιολόγου, στην Κωνσταντινούπολη, στο Μιστρά του Γεώργιου Γεμιστού Πλήθωνα και αλλού για να κλείσει ο κύκλος και να επιστρέψει ο ήρωας στην πόλη του, στη γενέτειρά του, υπό τη δεσποτεία του Κάρου Λοτόκο πια, λίγο πριν παραδοθούν τα Γιάννενα στους Τούρκους το 1430. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε από την αγάπη μου για την ιστορία του τόπου μου. Διαβάζοντας σχετικά με την περίοδο αυτή, βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, περιπλανήθηκα πραγματικά στα ιστοροβυζαντινά Γιάννενα και θα ήθελα να μεταδώσω αυτές τις γνώσεις που βρήκα, τόσο για την εικόνα της πόλης, που είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που βρήκα, όσο και για τα ιστορικά γεγονότα που είχαν συμβεί, σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται μέσα από το βιβλίο μου. Και πάλι ευχαριστώ θερμά το Πνευματικό Κέντρο, το Δήμο Ιωαννιτών και τους καλεσμένους της αυριανής εκδήλωσης.